λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Χρόνο να νικήσει η αλήθεια σε όλα, γιατί μόνο η αλήθεια κάνει τον άνθρωπο πραγματικά και παντοτινά ευτυχισμένο. Σκεφτόμαι ότι έπαθε και ότι παθαίνεις, εγώ είμαι η αιτία. Μα δεν μου λαλείς, αγάπη μου. Ξέρω ήταν που σου λαλώ. Είμαι ανάξια της αγάπης σου. Εσύ έκαμες μου το καλύτερο δώρο την ημέρα που γεννήθηκες. Εσύ, το πιο ακριβό και το πιο καλό δώρο που έπια στη ζωή μου. Θέλω να είμαστε ζευγάρι. Δεν καταλαβείς πόσο σε θέλω και πόσο είναι αλήθεια που σου λαλώ. Εμείς οι δυο, να είμαστε ζευγάρι. Εγινίσκεται. Είναι που κάνεις δάμε έτσι ώρα. Ήρθα να σου πω χρόνια πολλά. Και σου φέρνω και ένα δώρο, που είμαι σίγουρη ότι το πεθυμά πολύ η ψυχή σου. Τι φανούλα μπακαρτέρας, α. Συγγνώμη. Όχι. Όχι, ποτέ δεν είναι η φανούλα. Έχεις πολλά κρυφά και αφανέρωτα. Και έναν ένα φανερώνονται και βασανίζουμε. Ως εκτές ακόμα εξομολογήθηκες μου ότι εσύ είσαι ένα γιον εξόγαμο. Αύριο, μεθαύριο, πώς ακόμα να βγουν στο φως, πώς να μάθω, Γιώργη, για σένα. Είμαι σίγουρη, Πετρή μου, πως με τούν το χρόνο είναι να κάνουμε μια νέα αρχή και να βρούμε τη στράτα που είναι να μας βγάλει στην ευτυχία. Σε θέλω πολύ, Μία. Σε θέλω πάνω και από την ίδια αυτή τη ζωή. Μαμά, αγαπώ σε. Αγαπώ σε πολλά. Συγγνώμη.
Ο γιατρός είπε να την αίγουν μέσα μια δυο μέρες, γιατί έχασε πολύ γεμά. Μα να γίνει κανένα, δεν μαραζόμεις. Όπως πολλά τι που είμαστε να σου λείβραμε, είναι το μανισί της, έτσι είναι προκάμουμε. Άκουσες, Αλεξάνδρα μου. Άκουσες, αγάπη μου, να γίνεις καλά. Ουλέ να πάνε καλά. Η μαμά σου ήταν με αγάπη μου και προσέχησε. Όμως γιατί, αγάπη μου, γιατί έκαμες έτσι πράγμα στον εαυτό σου, γιατί, αγάπη μου, γιατί. Στήνα, το κακό ναι πέρασε, μην το σκέφτεσαι. Άγια μου, Γιώργη, Παναγία μου. Κλείω τα μάτια μου και θωρώ την ομπρός μου, βουτυμένη μες στα γέματα. Παναγία μου, για μια στιγμή ενόμισα πως την έχασα, αν μην ήσουν και να μας βοηθήσεις, αν μην έρχεται να μας έβρει. Τώρα μπορεί και να το... Μην τα σκέφτεσαι γιατί να μοιάσαι. Να γίνει καλά, τούτον είσαι σημασία. Αμα πρέπει να μάθουμε γιατί. Πήρε τη υπόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της. Εσύ δεν ξέρεις τίποτε, σε πάει πότε στο νου σου. Δωρένη, να πρέπει να στραφώ έσω. Πόμινε, αναδιά μου, δεν είσαι ώρες να φύγεις. Επετρίμω να αρχίσω να στραφώ. Να το πάρω χαπάρι ότι είναι τσιμήθηκα στο κρεβάτι μου, ύψες. Καλά, ναι, με τον άντρα σου που τσιμήθηκες, δεν τσιμπε κανένα ξένο. Θέλεις να τους δώσουμε ένα φορμάις να χτύψουν να ρωτούμε. Τι να μου να είναι. Είμαστε όμως στους κλέφτες. Εντάξει, δεν τσουπάζουμε να τους πούμε ότι έχουμε σκοπό να φύγουμε, αλλά άμα μάθουν ότι εσμίξαμε, πού είναι το κακό. Πέτρη, δεν είδες είναι τέλος σου άρρωσε ενώ γυρίζει μου προχτές. Παρ' λίγο να πιαστείτε στα χέρια. Πόσα χρόνια και να ρέξουν ο Καραγιόρκης, θα το χωνέψει ποτέ του ότι εμείς ήθηκε παντρευτήκαμε. Όσο λιότερα ξέρει για λόγω μας, ένα πιο εύκολο για μας. Να κάνουμε τούτο που έβαλαμε σκοπό. Δίχα να ανακατώνεται μες στα πόθηκια μας. Ναι. Έχεις δίκιο. Αμα... Επαρέθηκα να χωνόμαστε. Θα αρκούμε πως είμαστε ενώ πως είμαστε τούτες που ήταν να κλεφτούμε. Να θυμάσαι. Λαλείς να εξίασα. Αμα τώρα που να πιάμε και την ειρήνη μητά μας, να πρέπει να γλεπούμαστε περί του. Εσύ δεν έχεις να διάσεις λαρκασμός σε κανένα. Αμα εγώ τώρα που να πάω έσω, να πρέπει να αρκέψω να λαλώ ψέματα για λόγους σου. Και οι μανάες μου ξέρουμε πολλά καλά. Πάντα πιανούν μου το πόη μου, οπότε πάω να τις περιπέξω. Ξέρω το ότι εσύ αρέσει και να τις περιπέζεις. Αμα μην ξιάνεις. Πως τούτο, για το καλό μας. Και για το καλό της ειρήνης. Πάνω πολλά η οικογένειά μας, Πετρή. Τούτην τη στράτα δεν πρέπει να κάνουμε κανένα λάθος. Τούτον έναν το μυστικό το δικό μας. Το μυστικό που μας ενώνει. Και να δεις ότι κανένας δεν θα μπορεί να μας αντικόψει ύστερης που να θέλουμε να φύγουμε.
Αγαπημένε μου, συγχώρεσέ με που έφυγα χωρίς να σε αποχαιρετήσω. Έτσι όπως κοιμόσουν όμως, ήσουν τόσο γαλήνιος που δεν μου έκανε καρδιά να σε ξυπνήσω. Και αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να πούμε τίποτα άλλο. Ήθελα μόνο να πάρω φεύγοντας μαζί μου την ανάμνηση της χτεσινής βραδιάς. Σε ευχαριστώ. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Φώτισες για λίγο τη μαύρη μοναξιά μου. Και η ζωή χάρη σε σένα τώρα μου φαίνεται πιο όμορφη και πιο υποφερτή. Δεν πρέπει όμως να ξανασυναντηθούμε. Τουλάχιστον για όσο η κατάσταση στο σπίτι μου είναι τόσο δύσκολη. Αλλά και για σένα, αγάπη μου, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι φρόνιμο να παίρνουμε τόσο μεγάλα ρίσκα αν θέλουμε να ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή. Σε αγαπώ πολύ, πιο πάνω και από τη ζωή μου. Να προσέχεις. Δεν ξέρω γιατί έκαμε έτσι κακό στον εαυτό της. Δεν ξέρω. Νομίζω πως ήταν καλά τώρα. Όσα αφήκαμε το παρελθόν μας πίσω. Αλλά φαίνεται πως μέσα της αλλά σκέφτεται ότι εγώ δεν το κατάλαβα, Γιώργη. Φαίνεται πως ένιωθε ένα άσχημα και για την κατάθεση που έδωκε στο Φίβο. Καραντζίτας, ποιας είναι η κατάθεση? Εν είπε στην κατάθεση της ότι εγώ ήξερα ότι ο Μάικλ απάταμε με τη Χαρικλία. Ενώ εγώ είπα στην κατάθεση μου ότι είχα ιδέα. Η Αλεξάνδρα μου φοήθηκε πως με τούτον που είπε η αστυνομία σίγουρα θα με θεωρούσε ενένοχη. Πως θα ήθελα της έκαμε μου μεγάλον κακό. Εγώ δεν εξήγησα της πως καλά έκαμε που είπε την αλήθεια. Αλλά φαίνεται πως το κουβάλα μέσα όπως και όλα τα άλλα για το παρελθόν. Δεν κατάλαβα. Είναι τα άλλα από το παρελθόν. Γιώργη, με την Αλεξάνδρα μου δεν είμαστε πάντα έτσι όπως είμαστε τώρα. Δεν ήταν εύκολο, μωρό. Στήχησε της πολλά που έχασε τον παπά της. Ύστερα που παντρεύτηκα τον Μάικλ, είχαμε συνέχεια καυκάδες. Χριστέ μου, έπρεπε να το καταλάβω που τα ψέσω δεν ήταν καλά. Άμα μου άνοιξε κουβέντα για τα παλιά. Θέλεις να πεις εσύ τι είσαι σου πριχού το κακό? Ναι. Ήταν πολλά μαραζωμένη. Είπε ότι μου έκαμε μεγάλο κακό. Και πως ό,τι έπαθα τον τελευταίο καιρό ήταν εξαιτίας της. Είπε μου ότι ήταν η κόρη που ονειρεύτηκα να έχω. Και γιατί σκέφτεται έτσι πράγμα, Λιμετσιά? Δεν ξέρω, Γιώργη, δεν ξέρω. Για τούτα όλα που περάσαμε φαίνεται στο παρελθόν και για τούτα που είμαι στο φίλο. Εγώ βέβαια είπα της να μην νιώθει άσχημα. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά φαίνεται πως δεν την έπεισα. Είμαι η μάνα της και έχω ευθύνη για το παιδί μου. Και αν δεν κατάλαβα τι συμβαίνει στο παιδί μου και έφερα σε τούτο σημείο, εγώ φταίω, Γιώργη. Εγώ φέρνω την ευθύνη. Δεν είσαι σου που την έφερε σε τούτο σημείο. Γιώργη, το παιδί μου τόσα χρόνια ήταν δυστυχισμένο και εγώ δεν έκανα τίποτε. Δεν νόμιζα πως με τον γάμο μου με τον Μάικλ ήταν να της κάνω καλό. Αλλά τόσο γάμος μόνο κακό της έφερε. Μεν τυράνια στον εαυτό σου. Δεν φταίσαι σου. Εσύ μάλιστα αγάπη και στήριγμα της προσφέρεις. Αμα το σημαντικό να γίνει καλά. Και σιγά σιγά να σάσετε και τις σχέσεις σας. Με μαραζώνεις. Εντάξει, Γιώργη. Μπορεί να έχεις δίκιο. Όμως τώρα σε παρακαλώ καλύτερα να πιέτεις. Θέλεις να φύγω? Μπορεί να αρκαστείς τίποτε σου. Όχι, όχι. Δεν θέλω να σε δει με η Αλεξάνδρα που να ξυπνήσει. Φοβούμαι ότι είναι την αναστατώσει η παρουσία σου. Έτσι ώρες πρέπει να είμαι την οικογένεια της. Κι εγώ είμαι η οικογένεια της, Γιώργη. Καλό, Χριστίνα. Όπως αγαπάς. Εγώ να πάω και μη σκαστείς τίποτε της λαλής μου.
Δηλαδή για να καταλάβω, ένα σε θωρώ έξω και θα σου συντυχάνω. Ένα μου συντυχάνεις, καλό, θα μου συντυχάνεις. Αφού όλοι ξέρουν πως ύστερης που την κουβέντα που είχαμε με το μωρό, ότι κρατήσαμε καλές σχέσεις. Και να παίζουμε θέατρο όπως τάχα μου είμαστε φίλοι μανιχά. Μην τέλος να το δικαιολογήσω τους στις μανάες μου. Να πούμε ό,τι λαλούμε σε όλους. Πως αποφασίσαμε να μην είμαστε μαζί, άμα μοιάτσε να μείνω στο χωρκό, εγκάλιον οι σχέσεις μας ήταν καλές. Πως θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις για το χατήρι της ειρήνης. Τούτο είναι να τους πω για να τις πείσω. Άμπρα, είχες να μου να πεις. Και περκεί θα καταφέρω και με ρωτούς συνέχεια, γιατί δεν ξέρω εντάλλως να τις πω φύο. Τα αρκέψα να νιώθω άσχημα που να πιάω το μωρό και να φύγω. Λατία, εμετάνωσες. Τούτο να μην το ξαναπείς, Πέτρη. Είναι η πιο σωστή απόφαση που επήραμε ως τώρα. Είναι η καλύτερη λύση. Άμα κάποτε σκεφτούμε για τους άλλους. Για τους άλλους που τους λέμε την αλήθεια. Για να τους προστατέψουμε με τον καρά Ιορκή. Ξέρω το. Και εσύ, μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να σκέφτεσαι το καλό της ευτυχίας μας. Έχεις δίκιο, Πέτρη. Μα είχα την ευτυχία μας πρέπει να σκεφτούμαστε. Με το Στράτο να μου να κάνεις. Δεν μπορεί να του πεις σήμερα που να δεις. Αχ, με ήταν μου τώρα να το δω. Ένα με ρωτάει γιατί ήθελα να φύγω. Ύστερης γιατί μετάνωσα. Αμα το χειρότερο μπούλα, είναι πως ένα μου να λέει για την ειρήνη. Τέλος τα φέρνει έτσι η τύχη. Απορώ, είναι τέλος και η Μιτσά, είπε το μυστικό της του Στράτου. Το μωρό έθελε κάπου να το πει, να το βγάλει από μέσα της. Και όπως φαίνεται, ο Στράτος εγκέρτησε την εμπιστοσύνη της. Και τώρα τούτος νομίζει ότι είναι ο τσίρις της. Ρίς, εσύ πρέπει να περιπέζεις τις μανάες σου και εγώ πρέπει να περιπέζω το Στράτο. Μα είναι άρτη μέρα που θα χρειάζεται να περιπέζουμε κανένα. Αμήν και πότε. Να μου έχεις μια απόκριση. Ξανά με έχεις πολύ ντζόλο να καρτέρω. Ενώ σου δόκο. Δεν πήρα το απόφαση. Ενάρτη. Μπράβο. Μπράβο, κοπλά μου. Είδες, επήρες τη σωστή απόφαση. Θα το μετανάσεις. Να είσαι σίγουρη. Ότι να περάσουμε πολλά ωραία. Της Φανούλας. Είπες εσύ πως εμάφεις. Όχι ακόμα, μα να τη συντύχω σήμερα. Τι να μου σκέφτεσαι να εισπείς. Δεν ξέρω ακόμα, να δω. Πάντως, εμένα είναι τζοκοφτήμα να της πεις την αλήθεια. Δεν έχω να κρύψω τίποτες που κανένα. Πόσο μάλλον ο αρκασμό της Φανούλας. Εγώ όμως έχω. Τέλος παντών, να δω, είναι τέλος να της το φέρω. Τι πότε λοαρκάζεις να φύγουμε. Μόλις πιάσεις την άδεια που την μαστόρισα σου, να βγάλω και για τα εισιτήρια. Όπως ένα που εξαρτάται. Καλά. Θα σ' αφήγω να καρτεράς άλλο. Σήμερα, αύριο είναι να σου πω. Αμα να ξέρεις, για κανέναν άλλο δεν έκανα έτσι πράγμα. Α, μια άλλη χάρη μου δηλαδή. Πολλά μια άλλη. Αμα αξίζεις το. Κοντά σου ήβρα τη σιουρκά που γύρευκα πάντα. Καμνείς με και νιώθω πως καλύτερη μου ένεση. Αφού ένεση. Τα μωρά, εν έξω.
Αφού δεν καταλάβω που κρυάδαν, είμαι μέσα στην αυλή και παίζω. Η Γαλάτια. Λείπει. Δεν την είδα από το πρωί. Δεν ξέρω πού πήγε. Λαλείς να πει στον Πετρί. Μπορεί. Καλώς τη. Καλημέρα. Όσον και είχαμε τη συναφορά σου. Κύριε μου, είναι στον Πετρί που πήγες που το ξυφώτη. Ναι. Εξύπνησα και πιάνα τον Εύρο. Έθελα να συντύχουμε. Για είναι τα πράγματα. Για λόγου μας. Έθελα να... να δούμε ήταν που να κάνουμε ένα μεταξύ μας τώρα που είναι να μείνει. Να ξέρουμε και ποιο είναι να προχωρήσουμε με τη ζωή μας. Έτσι. Έτσι όπως ήρθασαν τα πράγματα, εγίνησκεται να ξανασμίξουμε πάλι. Ύστερης που του εφανέρωσα το μυστικό, αλλάξαν όλα για λόγου του. Και για λόγου μου αλλάξαν. Εν τον αγαπάς πιο. Μα να... δεν θέλω να συντυχάνω άλλο για τούτη την κουβέντα. Είμαι καλά. Τούτο να ξέρετε, εμμαραζώνω. Η απόφαση ήταν και το θκιό μας. Γαλάτια μου, είσαι σίγουρη ότι είναι να αντέξεις να το θωρείς δίχανα σας τη ζευκάρι. Είπαμε ότι είναι να μείνουμε φίλοι για το χατήρι της ειρήνης. Να μας θωρεί και να χαίρεται. Να βρεθούμαστε για να συντυχάνουμε για το μωρό. Ότσαμε. Και σίγουρον ότι ο Πετρίς δεν θα πει τίποτε της ειρήνης. Είσαι σίγουρη για τούτο. Μάνα, είναι τα μαρώτα συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ο Πετρίς είναι να σταθεί στο λόν του. Κατάλαβε, είπαμε ότι για όφελος του μωρού. Να πάω να πέσω τώρα γιατί υπονείμαι ένα κόνι κεφαλή μου. Ναι, έτσι την εσύγκοψα και εγώ. Αμά μου λαλεί τίποτε για λόγω της, και δεν καταλάβω. Εν έχει οικογένεια. Εν ήξερα. Αμά αν έχει οικογένεια, δεν τα γυρίζει η μανησή της μες τα ορμάνια καλό. Αρκούμε πως κάποιο μυαλό μυστικό κρύφκι. Ή που κάποιο μπορεί να γλιτώσει. Καλά ρε Στεφανή, γιατί την αφήνεις να πάει στο καλό. Είναι τα που γυρεύξεις ζούμε μια γυναίκα που... εσού λαλεί τίποτε. Σου γυρίζει η μανησή της. Με πόθε νένει, με που είναι τα οικογένεια μπροστά, πηλέ μου. Όποια και να είναι, θα την κρίνω εγώ. Λυπούμε την όμως. Αν πάθει τίποτε πάλι η μανησή της μέσα στις στράτες. Εν που την λυπάσαι μανιχάζει, θέλεις να φύγει. Εν ήξερα, Ανέτα. Μπορείς να είμαι περίεργος να μάθει αν τα αποκρύφκει. Θα αρκούμε όμως σίγουρα τρόπο να την καλάρω να μείνει η μητά μας για να την προσέχουμε. Δεν τα κουβάλεις μόνος σου. Να πω, κοπέγγια. Λαλείτε τα μυστικά σας πάλι. Τα μυστικά μας, παπά μου. Ξέρω ένα που λέω. Πες μου, Στεφανή, ευγένη ξέρει μας όχι ακόμα. Μποζέσου μας. Πες μου, αν ξέρεις να μου το αρκάζει να κάνει να μείνει και υπόψε, ξανά να φύγει. Πειράζεσαι να μείνει κι άλλο δηλαδή. Όχι, έμαθα να με πειραξεί, όνομα του Θεού. Αλλά επειδή η ίδια είπε ότι για μια νύχτα αν ήταν να μείνει, ξέρω εγώ. Εγώ λαλώ να μην την αίκουμε να φύγει. Έμα και με το ζόρι και μου, ναι. Άπα, πέλα, κάτσε και... κάτσε και θέλω να σου πω την ιδέα μου να μου πεις και σου ασύγχρονας. Να μου πεις, πέμω. Σκέφτηκα να της πούμε να μείνει άλλο λίγες ημέρες, ας πούμε, Γιάννη. Θα αρκούμε να έχει πούποτε να πάει. Και για να μην νιώθει βάρος, να σας τα ανάδαμε στον καφενέ για να βγάλει την υποχρέωση. Και αφού η Ανέτα τώρα το χειμώνα έχει πολλούς άρρωστες, ενή χρειάζεσαι και ζητώ τα νήμα. Καρτερά σε σου έτσι πράγμα. Μα γιόλα λόγω σου πως η Γαλάτια εμετάνωσε την ώρα και τη στιγμή που μολόησε του Πετρί το μυστικό μας. Σαμε που εσέρετουν οι κακομάζαλοι πως τα ύβρασιν. Τώρα πάλι είναι να μην είναι μανησί της. Πολύ μη ακούεις, είμαι ο ξαναλόνος σου. Δεν που γελάς που κάτω που κάτω. Δεν πάτε σκέφτεσαι τα δικά σου.
Και δικά μου. Πολυμιά, ξέρω πως έψες ενέτσι μυθήκες μας την καρκόλα σου. Επειδή έτσι βρες το στρατό. Εμείνησε μου πάλι και πιαστής Μαριχώς. Είσαι με ουλή νύχτα μες στην αγκάλι του Αντρονίκη. Παναπή, εξανασμίξετε. Ναι, όπως τότες, σαν να γενερέξεν ούτε μια μέρα. Όχι, Παναγία μου, όχι. Αντρονίκη, με μεθόρισε έτσι. Έχω πεταλήσω που τη χαρά μου. Νοθώ ότι τα πόθηκια μου εμπαντούχαμε. Τούτη νύχτα που περάσαμε το στρατό, εδώ και μου δύναμη για άλλο 10 χρόνια. Ξύπνα καημένη μου, ως που εν ώρα. Θέλεις να το πάρει κανένας χαβάριν και να έχουμε άλλες ιστορίες. Η Γαλάτια εθυσίασε την αγάπη της για το μυστικό μας και σου πάει και βρίσκεις στο στράτο. Δικιά στο σύνει να νομίζει πως το μωρό είναι δικό σας, δεν το καταλάβεις. Ξέρω το. Αμά, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Θέλω τον. Είπες σου τίποτα για την ειρήνη, Μπαλε? Όχι, δεν συντυχάμε για την ειρήνη. Μ' ανοιχά ότι εκείνο στην Ήβρε. Και έφυγα πρωί-πρωί μπριχού να ξυπνήσει. Για να μην μ' ρωτά τίποτε. Με φάσε. Το μυστικό είναι μυστικό. Ας σου ξαναμηνήσει. Σφίξε την καρδιά σου. Μην πάεις να τον έβρες πάλι, να χαρείς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Είναι καλά ρε Στεφάνη. Εμείς είμαστε στον καβενέ, δουλεύουμε για ένα μεροκάματο και ένα κάτω φαΐλου άρκασε. Θέλουμε την πάλι ρογιά μου. Δεν και είπα σου να την πιάσει πάλι ρογιά να την πιερώνεις, άπαπα. Η πιερωμή της για να το φαΐν της. Τι κάμαρα της που να μηνίσκει. Αν μάμα της πείτε ότι τη χρειάζεστε, να είναι πιο εύκολο για λόγω της να δεχτεί να μείνει. Στεφάνη, φέρ' το νους σου για μου. Να κοπελού από την ξέρω. Να τη βάλουμε έσωπα, να τη βάλουμε μέσα στο μπακάλικο μας, μέσα στον καβενέ μας, μα για όνομα του Θεού ξέρεις τι ήταν που να λύσει. Στεφάνη, έχεις της εμπιστοσύνη για μου τον της κοπελού εσύ. Έχω της, παπά. Στεφάνη, τώρα τι εγνώρισες. Τίποτε δεν ξέρεις για λόγω της. Μπορεί η άλλη να μας ανοιχτεί και να μας πει την ιστορία της. Ένα έχουμε την κοπελό να καταρριφθεί. Αν μην τη βοηθήσουμε εμείς να πιέτε στράτες πάλι και ποιος ξέρει να μπορεί να πάθει. Παρά. Μπορεί να βρει τα πόθηκια της ένα φύγει. Αλλολίες ημέρες είπαμε. Δεν ξέρω να την πιάνει έναν κόνη. Καλημέρα σας. Ω, καρό στην κορούα μου. Κάτσε να πάω να σου κάνω καφέ, κορή. Ναι, πριν να σου κάνω έναν καφέ, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Τρώσε τίποτα, κύριε Χαμπή? Όχι, επειδή άλλαξε ο καιρός, λέω τώρα, χειμώνιασε. Και ο κόσμος αρρωστά, ξέρεις, γρίπες, ποτούτα ουλά. Έχει ανέθα μου ένα σκόμα. Και βουρά τους αρρώστους όλη μέρα, μια ποτζή, μια ποδά, μια ποτζή, μια ποδά, πάει λε μεσόν, έρχεται. Εμείνεις κοίταμε στον καβενέ και ήθελα κοσέκα να μου τανίσουν να κόμμε στον καβενέ. Έρχεσαι εσύ, κορή μου. Μα να μείνω στο χωρκό σας. Ναι, κορή μου. Να μείνεις στο χωρκό μας και να μου τανάζαμε στον καβενέ. Ριάγκια, ξέρεις, δεν έχω να σου δω ακόμα. Ένα πιάτο φαΐν, να το έχεις το ευλογημένο. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Αμά, δεν έχω σκόπο να μείνω άλλον έστω σας. Ούτε στα πετύχια. Μια νύχτα μανιχά είπαμε. Καλά, κορή μου. Δεχτώ όνομα. Άμα φύγεις που δαμε, έχεις που ούτε αλλού να παραμείνεις. Έντσι δύσκολη δουλειά το καφενέ. Να σου δείξω εγώ. Μα τσι φοβάμαι τη δουλειά. Άμα πρέπει να φύγω. Μαρία, έλα έξω να ακούω ένα στο συντύχο. Κλαβού, αν και μου, κόρη μου,
Τώρα τελευταία έχει συνέχεια κατεβασμένα τα μούτρα σου, γιατί. Ναι. Όχι, είναι αλήθεια. Θέλω να είσαι όπως ήσουν πάντα. Να κάνεις τα ναζούθια σου, οι πελάτες θέλουν να είσαι χαρούμενοι, τα σκέρτσα σου, τα κούτσια σου. Έτσι, μπράβο, θωρείς. Να μην καλύτερα θέλω να είσαι καλύτερο. Καλόμαστε. Α, το καλό. Εντάξει, οκ. Η Βινελόβη εμπάνω. Λείπει. Λείπει, εντάξει, λείπει. Είδα την ψέσπε που λόγιαζε έναν πελάτη, εσάστηκε και ύστερα έφυγε. Έτσι που έπιε. Δεν ξέρω. Α, δεν τα μαστόρισα, είσαι κυρία μου, για όνομα του Θεού δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να. Κορούες, θέλουμε να ξέρουμε που πάτε. Όχι να σηκώνεσαι αφέρ και τυχόν να λέτε σε κανέναν τίποτε, εντάξει. Καλό μάστρε. Άτε, πιένε πάνω. Ξέρεις να τους δώκω με θάρρος. Να σηκώνονται να φεύγουν και να μας αείνουν μόνο μανιχούς μας δαμε. Για όνομα του Θεού. Και όχι η Πινελόπη, επειδή είσαστε φίλες, επειδή θάρρος να φεύγει όποτε θέλει. Για όνομα του Θεού. Σύναξε τι. Καλό παππού, μπορεί να έρθει να τη σηκωθώ. Άτε. Ουραλή, και πόψε να έχουμε καλό κόσμο δηλαδή. Βάρτε στερπιέ για να είναι τέλειες πόψε. Θέλοντας τέλειες. Μένε έχεις ταινιά. Άτε. Εγείες εξίασε κάτι να πω τη Σάντζη. Άτε, να πάω να δεις. Κορή Άντζη! Κορή! Καλώς τη φίλε Νάδα μου. Γεια σου Φανούλα. Μα έμαθα ότι είναι που τα ψες που λείπεις. Θέλεις να μου πεις που ήσουν. Ο Ανδρέας ξέρει να φταίνει και φωτιά δίχα σπίρτα. Έμαθεν τον ο παππούς του. Εν τσίνος που ήβρεν τη σπηλιά που χωστήκαμε μέσα. Ο Ανδρέας είναι πολύ γενναίο παλικάρι. Αλλά κι εσύ δεν πας πίσω. Το ξέρεις ότι η γιαγιά του Ανδρέα και εγώ είμαστε πολύ καλές φιλενάδες. Αλήθεια. Ναι. Και ξέρεις και τον Ανδρέα. Βέβαια τον ξέρω. Κάθε φορά που πάω στη Λεμεσό να δω τη φιλενάδα μου, βλέπω και τον Ανδρέα. Ναι, στο ίδιο σπίτι μένουνε. Και έχεις σκοπό να πας να τους δεις μες στουντές ημέρες? Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι. Την έχω πεσημίσει πολύ τη φιλενάδα μου και θέλω να δω και τον Ανδρέα, να δω τι κάνει, πώς είναι, πώς περνάει. Να πάεις καλό. Διάσκε το Ανδρέα του τον το γράμμα, σε παρακαλώ. Εν ήξερα είναι άλλος να του το πέψω. Θα του το πάω εγώ, καρδούλα μου. Μην ανησύχεις. Ευχαριστώ. Πέ μου, κυρά Μαριγό. Με πάντσε ξέρεις και τον υπότη που μας έσωσε. Τον υπότη? Ναι, τον υπότη. Μιλάω όπως μιλάς και σου. Ξέρεις τον? Δεν ξέρω κανέναν υπότη. Όμως, για να σε σώσει, πάει να πει ότι γνιάζεται πολύ για σένα. Και που ξέρεις, μπορεί να ξανάρθει μια μέρα για να σε δει. Θα το θέλεις? Ναι! Ειρήνη μου! Ενώ που κάνεις να με αγάπη μου, είναι για να είσαι ακόμα, είναι γκριάδα έξω. Ευκήκα λίον έξω. Τι είδα και την κυρά Μαριγόν και πιάμε την κουβέντα. Καλά. Όμως, αγάπη μου, πιένε στο δωμάτιο σου να σκουλιστείς, γιατί αν μείνεις αλλολίον έξω να σιρωτερέψεις. Καλά. Γεια σου, κύρα Μαριγό. Γεια σου, καλό μου. Και να μην ξιάσεις το γράμμα του Ανδρέα. Κύρα Μαριγό, πώς είναι ώρα να είσαι δάμε? Η αλήθεια είναι ότι ανέβαινε πάνω για να σας δω, αλλά βρήκα τη Ρινούλα εδώ και κάθισε λίγο μαζί της. Καλά έκαμε και ήρθες. Τώρα που εστράφηκε η ειρήνη μας και ηρεμήσαμε, θέλω να σου πω έναν ευχαριστώ που εστάθηκες δίπλα μας τούτες τις δύσκολες μέρες. Να μην με ευχαριστείς καθόλου, κοπέλα μου. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκανα για αυτό το παιδί. Μέσα στην καρδιά μου την έχω τη Ρινούλα. Σαν εγγονούλα μου τη λογαριάζω. Επία έναν περιπάτο στη θάλασσα. Έτσι πάνω σ' άνεμο. Και δείχα να το πεις κανενού, Πινελόπη.
Έθελα άδεια για να πω να περπατήσω στη θάλασσα. Το... Επεθύμησα να δω την ανατολή του ήλιου. Έθελα να κάτσω να σκεφτώ μανισί μου. Τι τον πούσεις εσού να σκεφτείς μανισί σου. Τρέχει τίποτε. Όχι. Αμάν η πρώτη μέρα του χρόνου. Όλοι σκεφτούμαστε πώς να είναι νέα χρόνια για τον καθένα μας. Εσέ καταλάβω τώρα τελευταία, Βινιλόπη. Αρκούμε πως ένισε πολλά καλά, σωστά. Ο νους σου εσάν να και συνέχεια αλλού. Δεν πω αποστάθηκα από τη δουλειά. Θα αρκούμε, θέλω ξεκούραση. Έτσι, πάντα τούτες ημέρες, Βινιλόπη μου, και ξέρεις το. Και ακόμα απόψε να έχουμε πολλή δουλειά. Παράλληλο να ακούν υπομονή, να περάσουν και τα φώτα. Κι όλοι μας εναπνάσουμε. Είναι μάνιχα οι γιορτές. Είσαι τόσο καιρό που με βάουμεν είδα μέσα. Να μου θέλεις να πεις. Το... Άμα ανέφευκαν ακόμη τη δουλειά, ήταν να μου έκαμε καλό. Να πνάσω και να έρθω πίσω. Στεφανή, ευχαριστώ σε πολλά για όσα έκαμες για λόγο. Αμάν είναι σωστό να μείνω. Να νιώθω βάρος. Θα σε βάρος. Χράμας να μείνεις. Ένα αντανάκι του κυρού μου. Ξέρω το πως είναι εσύ που βάλες τον κύριο σου να μου πει να μείνω. Χρειάζεται σε όμως. Τούτο είναι αλήθεια. Εγέρασε μοιον. Δεν μπορεί μανίχος του και αρφή μου λείπει συνέχεια. Γίνεται. Είναι τα λόγια γίνεται. Έχεις που τα λούκα καλύτερα να πάεις. Καρτερά σε κανένας. Άκου. Έμε κοφτή ούτε ποια είσαι, ούτε γιατί έφυγες πόσο σου. Και θα σε ξαναρωτήσω αφού θέλεις να μου πεις. Ούτε κανένας άλλος να σε ρωτήσει. Έχεις το λόγο. Αμα μην αρνιέσαι τη βοήθεια μας. Μείνε. Ώσπου να σταθείς και εσύ στα πόθια σου. Να δεις να μπουν να κάνεις. Σε παρακαλώ. Θέλω να σε δω, μανισίσου σου πάλι μες στις στράτες. Είσαι πολλά καλός άνθρωπος, Στεφανή. Έτσι νοιάζεσαι για όλους. Όποιον μπορώ να βοηθήσω, βοηθώ τον. Γιατί να μην το κάνω. Μακάρι να μου τζέγιο έτσι καλή σαν εσένα. Αμάν είμαι. Θα αρκούμε εντύ να αξίζω τη βοήθειά σου. Και δεν ξέρω τι είναι το λόγος να σου το ανταποδώσω. Με το να μείνεις. Έτσι είναι να μου το ανταποδώσεις. Με τη χαρά που να μου δώκεις που να ξέρω πως είσαι καλά. Μα πού να αφήσεις και να πάει σπίνε, Λόπη. Σου κατάλαβα. Θέλω να πάω στο χωρκό να δω να ακούν τους δικούς μου. Σκεφτούμε τους πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Για εσού είναι συντύχανες με τους δικούς σου. Εσύ να τους ζεις τόσα χρόνια. Για τούτο σου λαλό. Γερνούν κι έχω την έννοια τους. Μπορεί ύστερης που τόσα χρόνια να μ' αίκουν να ξαναμπώ έσω τους. Πινελόπη, αν πας και τρέχει τίποτε άλλο και μου το λαλείς. Μπορεί να είμαι η μαστόρισσα σου. Αλλά πάνω από όλα είμαστε φιλενάδες. Εμένα μπορείς να μου τα λαλείς όλα. Είπα σου. Νιώθω πολλά κουρασμένη. Θέλω να αλλάξω λίγο περιβάλλον. Άμα πάω στο χωρκό, μπορεί να στραφώ να έχω παραπάνω όρεξη. Και έναν καλύτερο για τους πελάτες. Και πόσο καιρό θέλεις να λείψεις, είναι λόγι μου. 2-3 μήνες. 2-3 μήνες. Εμπολύσω καιρός, Πινελόπη.
Μπελάτε σε ένα γυρεύω. Έχει τόσε κοπελούε με στο καπαρέ. Ναι, μα μπελάτε είναι σένα που θέλουν. Καταλάβει πω είναι πελατεία να χάσουμε να φύ. Τούτο σε κοφτεί εσένα. Η πελατεία σου τζοή για λόγου. Για πριν ελάλε πω πάνω που λέμαστε φιλενάδε. Τελικά, ήταν που είμαστε. Μοιάζεσαι με. Ξαμή νοιάζεσαι. Είναι λόγη. Ποτέ μου έσεβαλα το ίδιο με τις άλλες και ξέρεις το πολλά καλά. Εστάθηκες μου πολλές φορές, άμα την εκτίμησή μου για σένα δείχνω σου ότι νομίζω. Κι αν ήταν άλλη, δεν θα έκανα με τώρα την κουβέντα και ξέρεις το πολλά καλά. Αμα... Τόσο γερό που είμαι στη δούλεψή σας, άκουσες με ποτέ να παραπονεθώ για να πω ότι εποστάθηκα. Για να σου λαλώ πως πρέπει να φύγω, πάει να πει πως το έχω μια άλλη ανάγκη. Πρέπει να δω και όλο ο αρκασμό σε έναν αντζουλί. Πιστεύεις ότι είναι ασιαϊκή, να αφήσει για τόσο πολύ καιρό. Αμέ μου δω και άδεια να φύω. Να φύω μανισί μου. Κι αφύω μανισί μου, δεν θα ξαναρτώ πίσω. Καλό. Κατάλαβα. Ένα του συντύχω και να δούμε τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ. Πρίγκιπισσα μου. Μα πού ήσουν. Εσού είπα πως θέλω να φεύγεις. Δεν θυμώσαι άμα δεν είσαι δάμε. Έγινε το μωρό μας. Σχεδόν. Μπράβο αγάπη μου. Είμαι και πολλά χαρούμενη. Γιατί ήρθε η κυρία Μαριγό και εδώ κάτι στο γράμμα μου να το δω και το Αντρέα. Μα γράψεις γράμμα του Αντρέα. Έγραψα του καλό και θέλω μόλις γιάνω να με πάρετε να το δω κιόλας. Να με πάρετε. Να το κανονίσουμε. Πες μου τώρα να μου πείτε άλλο με την κυρία Μαριγό. Είπε μου ότι με τη γιαγιά του Αντρέα φιλενάδες. Παπά, εσού έκαμε στο Αντρέα τη χάρη που σε ζήτησε. Μα... Είναι τα χάρη να ζητήσε ο Ανδρέας που λόγου σου. Είπε με να παρακαλέσω τους δικούς του να μην τον πέψουν στις Αγγλίες. Έτσι λόρκαζε να κάνω. Και παρακάλεσες τους. Ναι, πριν κυπίσσα μου. Έτσι θα τον πέψουν, μεν έχεις έννοια. Μπράβο! Είδες γιατί σ' αγαπώ, αφού βοηθάς τους όλους. Αλεξάνδρα μου. Συγγνώμη. Μη μου ζητάς συγγνώμη, αγάπη. Συγγνώμη. Συγχωρώ σου τα ούλα. Φτάνει που είσαι καλά. Αγαπώ σε, μωρό μου. Δάρκεσαι τα πίσω μου. Θέλεις με τίποτες. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα που αφήκαμε μέσω δόση. Μια κουβέντα. Για τον Ανδρέα. Τι
Τι να μου θέλεις να σου πω για τον Ανδρέα. Γιος σου. Τρώει σε γένια. Να μου σε κοφτεί ένα γιος μου. Ακόμα είμαι η γυναίκα σου. Κι αν έχεις κι άλλο μπάσταρτο, θέλω να το ξέρω. Ανδρέα μου, δεν μου ζωγραφίζεις τσάμε. Είμαι εγώ, η Ειρήνη και ο αφαρόστες που εχάθηκε. Ευκάλλαν τον αγάπη. Και λαλείς και τίποτε σ' άλλον, κόρη μου. Ούλον Ειρήνη και Ειρήνη. Φε φίλοι μου, ρε στέτε. Θα αξιάσω ποτέ από τα όλα που περάσαμε μαζί. Πολλά καλά που έκαμε και βοήθησες την κορούα. Αμα, ξέρεις τα ποιον τούτα ούλα, Ανδρέα μου. Τώρα είσαι έσω σου, με την οικογένεια σου και όπου και να είσαι να ανοίξεις το σχολείο σου, να βρεθείς με τους συμμαθητές σου και να είσαι πολλά χαρούμενος. Ναι, αμα θέλω να πω και την Ειρήνη. Εδώ κάτι στο λόγο μου πως δεν θα χαθούμε. Ναι. Πάντως, το σπίτι δεν είσαι πολλά ωραίο της Ειρήνης. Έχει πολλά παιδιά, επειδή είναι και ορφάνω τροφείο. Έτσι είναι όπως εμένα δαμή που είμαι μαϊνχός μου. Ωραία μου, δηλαδή εμάς δεν μας υπολογίζεις. Εσείς δεν είσαστε μωρά, ούτε παίζετε μητά. Μανά, τη μάνα της Ειρήνης ξέρεις την. Ναι, ξέρω την. Είναι πολλά καλή, ναι. Ω, εγώ ρουσί γενέκα. Ο Καραγιώργης πάντως αγαπά την πολλά. Καλό είναι την αγαπά, αφού η γυναίκα του. Ανδρέα μου, δεν σιώπησες να μου σκέφτεσαι. Τώρα σκέφτομαι κάτι μου που μου είσαι πει η Ειρήνη. Ναι, πώς είπε η Ειρήνη, γεμ. Έτω, όπως ήμασταν τζαμέ. Είπε μου πώς. Ναι. Πως ο Καραγιώργης είναι μπαμπάς της. Γεια σου, Πετρή. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα να είσαι εδώ. Εσύ δεν θα έφευγες. Ναι, άμα μετάνωσα. Σαν πολύ εύκολα αλλάζει γνώμη, φίλε. Τι μία λες, την άλλη ξελές. Πήρες όρκο, Πετρή. Αποφάσισες να έρθεις να πολεμήσεις εδώ για την πατρίδα σου. Και ξαφνικά σηκώνεσαι και το βάζεις στα πόδια σαν κυνηγημένος. Είχα σοβαρό λόγο που έπρεπε να φύγω στρατό. Ναι, ναι. Τις ασυναρτησίες που μου έγραψες το γράμμα που άφησες. Δεν είχες καν την ετοιμότητα να μου πεις κατάματα ότι αποφάσισες να φύγεις. Είναι πολλά. Δεν έπρεπε να φύγω, Ρονάρ. Μάλιστα. Και αφού ήταν τόσο σημαντικός ο λόγος που αποφάσισες να προδώσεις τον όρκο σου, να εγκαταλείψεις τον αγώνα και τους συντρόφους σου, τι κάνεις τώρα εδώ. Μας κοροϊδεύεις. Δεν έχεις πια κανένα σεβασμό, ούτε για μας ούτε για σένα. Στρατό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πώς είναι. Για εξήγησέ μου λοιπόν. Εξήγησέ μου. Πες μου λοιπόν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισες να φύγεις. Πες μου. Είπα σου. Πετρή, εδώ δεν χωράνε μυστικά και ψέματα. Μπορείς να μου μιλήσεις με το χέρι στην καρδιά. Στρατό. Θέλω να ξέρεις. Ότι έχω σου μεγάλη εκτίμηση. Πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό.
Οπότε μπορείς και να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ήθελες να φύγεις. Δεν σου ζητάω να μου απαντήσεις. Το απαιτώ. Καταλαβαίνεις? Μαμά, μου αξίζει να με φροντίσεις έτσι. Αλεξάνδρα μου, σε παρακαλώ, μην αρκέψεις πάλι τα ίδια, αγάπη μου. Αφού είναι η αλήθεια. Ποια αλήθεια, μωρό μου? Θέλεις να μου εξηγήσεις γιατί ήταν αλής του τα ούλα? Αλεξάνδρα, πέ μου. Είναι αλήθεια ότι θέλεις να πεθάνεις? Γιατί, γιατί, αγάπη μου? Τι έκαμες και έφερες σε τούτη την κατάσταση? Μαμά, συγγνώμη κι αούλα. Δεν έπρεπε να σε πικράνω πάλι έτσι. Βασανίζω σε μια ζωή. Αλλά όχι τι για να σου κάνω, εσύ εφεύγεις μου δίπλα μου. Θέλω να ξέρεις, μαμά μου, πόσο πολλά. Συγγνώμη. Αγάπη μου, κι εγώ αγαπώ σε. Και σταμάτα να μου ζητάς συνέχεια συγγνώμη. Δεν εγώ που πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Που δεν είδα τα σημάδια. Που δεν σε πρόσεχα όσον έπρεπε. Δεν εγώ που φταίω, Αλεξάνδρα μου. Όχι, δεν είναι εσύ που φταίεις. Εσύ πάντα προσέχεις με. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο. Αλλά... εγώ είμαι εγωίστρια. Και δεν ήθελα να το παραδέχω. Έκανα πολλά λάθη, μαμά. Δεν έπρεπε να σου συμπεριφέρω. Μου, τι κουβαλάς μέσα σου και έχεις τούτον ούλον το βάρος? Γιατί ήθελες να πεθάνεις, Αλεξάνδρα μου? Νιώθω πολλά σχήμα. Έχω τύψεις. Πολλές τύψεις. Γιατί, γιατί έχεις τύψεις? Τι έκαμες, πέ μου. Δεν είσαι άξιος να είσαι σε αυτήν την ομάδα που έχει αναλάβει μια τόσο δύσκολη αποστολή. Είσαι λάθος και τούτα όλα που σκέφτεσαι είναι λάθος. Το μόνο που μπορεί να συνδέει την απόπειρα της κόρης μου με το θάνατο του Φίσερ είναι η άδικη κατηγορία που μου εφορτώσετε. Μα περιπέζεις με όλα. Δεν θα δεχτώ με τίποτε να πιάμε φίλες με το σκάτο σωγιό της Ρίτας. Τα δικά σου αλυσβερίσια δεν θέλω να έχουν να κάνουν με μέναν και την κόρη μου. Εγώ θα αρκούμε η Πινελόπη λαλή μας την αλήθεια. Αλήθεια, ψέματα, κοφτό το αρκασμός. Άδεια είναι εσύ, εντάξει, άντε, τέλειωσε. Όσα πιο πολλά μάρεις, τόσο το καλύτερο. Να πιωρωθείς καλά. Ξέρεις πόσο καλά πιωρώνω εγώ αμάν είμαστε μάνησοι μας, ενάνει. Φλωρεντζού μου, εγώ πιστεύω πως η Ειρηνούλα είναι κόρη του γιού μου, του στράτου μου.